Από το Ηράκλειο στην Αθήνα μεταφέρεται η έδρα του ΕΝΙΣΑ. Αυτό εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Πρόκειται για τη συμφωνία που υπογράφηκε τον Νοέμβριο του 2018 από την προηγούμενη κυβέρνηση και προβλέπει τη μεταφορά της έδρας του οργανισμού στην Αθήνα και τη διατήρηση γραφείου παραρτήματος στο Ηράκλειο. Παρά τις προσπάθειες όλων των ευρωβουλευτών αλλά και πολλών βουλευτών της Κρήτης και ειδικά του Ηρακλείου προς τα αρμόδια Υπουργεία, δυστυχώς αυτή ήταν μια προδιαγεγραμμένη εξέλιξη για τον ΕΝΙΣΑ. Πρόκειται για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ως αποστολή να μεριμνά για την πρόληψη και την αντιμετώπιση προβλημάτων ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών. Ιδρύθηκε το 2004 και έκτοτε εδρεύει στην Ελλάδα. Υπήρχαν πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποστηρίζει ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Θεωρώ ότι οι αρχαιτοί υπάλληλοι δεν ήθελαν να είναι στην Κρήτη, γιατί δεν υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις, γιατί αυτό που είχε μπει ήταν απευθείας σύνδεση να είναι το Ηράκλειο με τις Βρυξέλλες, ήταν το Ευρωπαϊκό Σχολείο που δεν υπήρχαν και αρκετά παιδιά για να μπορεί να έχει γίνει ένα καινούριο Ευρωπαϊκό Σχολείο, και άλλες χώρες πιέζουν για να φύγει ο ΕΝΙΣΑ από την Ελλάδα και να πάει σε άλλες χώρες. Και μακάρι να μείνει στην Ελλάδα. Πέρα από τις εξελίξεις για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, ο Περιφερειάρχης Κρήτης σχολίασε τα νέα δεδομένα σε σχέση με τον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, διεκδικώντας χρονοδιάγραμμα για το μεγάλο αυτό αναπτυξιακό έργο, καθώς και απαντήσεις γύρω από τις πηγές χρηματοδότησής του. Ζήτησα ό,τι θετικό έχει γίνει να ξεκινήσουν από τα θετικά που έχει γίνει από την προηγούμενη κυβέρνηση. Έχω ζητήσει για συνάντηση από τον κύριο Κεφαλογιάννη για να κάνουμε με όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου να οριστικοποιηθεί ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα για τον βόρειο δικό άξονα. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει ο τρόπος πώς θα γίνει αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό έργο. Είναι να γίνει. Και το χρονοδιάγραμμα, εάν αλλάξουν οι διαδικασίες, θα πάει ακόμα 2 χρόνια μετά. Την ίδια ώρα ο Περιφερειάρχης Κρήτης κρούει το καμπανάκι του κινδύνου για τα σημεία στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, όπου υπήρξαν κατολισθήσεις το περασμένο χειμώνα, τονίζοντας την ανάγκη να τρέξουν άμεσα οι διαγωνισμοί. Πριν πιάσει ο χειμώνας, έχουν βγει κάποια χρήματα από το Υπουργείο Ανάπτυξης προς το Υπουργείο Υποδομών για τις κατολισθήσεις. Οι κατολισθήσεις που υπάρχουν σε 10 σημεία στον βόρειο δικό άξονα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα, για να μην πιάσει ο χειμώνας, γιατί θα έχουμε νέες κατολισθήσεις στα σημεία που έχουν γίνει.